Το τσουχτερό κρύο των τελευταίων ημερών στο νησί μας οδήγησε τους καταναλωτές να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης προκειμένου να ζεσταθούν και εν όψη του νέου κύματος κακοκαιρίας στο νησί μας. Πετρέλαιο έχουμε, πετρέλαιο. Μισό τόνο. Κάνει πολύ κρύο. Τι ακόμα το έχουμε νιώσει. Όχι, δεν το έχουμε νιώσει ακόμη καλά. Αυτό το κύμα που έρχεται λένε πως θα πιάσει περισσότερο. Με ξύλα, με πετρέλαιο, με απ' όλα. Με τα ξύλα. Άμα δεν έχουμε πετρέλαιο, βάλουμε ξύλα. Όσοι έχουμε ζάχαρο μέσα στο σπίτι. Άμα δεν έχουμε, θα πηγαίνουμε στο καφενείο να ζεσταθούμε. Όταν έρθει το πολύ κρύο, θα ανάψουμε το τζάχι, το καλοριφέρ μας, αυτά. Μακάρι να βρέξει, γιατί έχουμε ανάγκη σαν αγρότες τους υδάτινους σπόρους, διότι η περιοχή μας στερείται υδάτινους σπόρους. Άμα έρθει η κακοκαιρία, η ζυνοβία με την επωνυμία, κάποιες ώρες, κάποιες στιγμές θα τα ανάψουμε στο φουλ βέβαια. Οι παραγγελίες για μικρές ή μεγάλες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης έχουν πάρει φωτιά, με το λικούργο Σαμόλη να εκφράζει την ικανοποίησή του. Το πετρέλαιο θέρμανσης το τελευταίο διάστημα είχαμε έντονη κίνηση και νομίζω ότι θα συνεχίσει και για τις επόμενες μέρες, γιατί ο καιρός κρυώνει και λογικά θα έχει κίνηση. Η τιμή σήμερα είναι στο 1,07 η μέση τιμή Ηρακλείου, από 1,05 που κυκλοφορούσε το τελευταίο διάστημα. Έχουμε μία αύξηση γενικώς σε όλα τα καύσιμα και όσοι δεν προλάβανε, από ό,τι ακούγεται η κυβέρνηση, θα ξανανοίξει την πλατφόρμα, ούτως ώστε να κάνουν δηλαδή την αίτηση και να μπορέσουν να πάρουν το επίδομα θέρμανσης. Με ξύλα, με πετρέλαιο λίγο, απ' όλα, λίγο απ' όλα. Αρκετοί πολίτες στρέφονται και σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, όπως η αγορά καυσόξυλων. Έχει ξεκινήσει η κίνηση, ναι, έχει ξεκινήσει το κρύο. Αγοράζει ο κόσμος, παίρνει καυσόξυλα, παίρνει πέλετ, μπρικέτα ξύλου. Προσπαθεί ο κόσμος να ζεσταθεί με εναλλακτικές λύσεις. Αποφεύγει όσο μπορεί τις πολυέξοδες θερμάνσεις και στρέφεται σε οικονομικότερες λύσεις. Παραγγελίες λοιπόν τελευταία στιγμή, θα λέγαμε. Παραγγελίες τελευταία στιγμή, δεν προλαβαίνουμε. Ο κόσμος γκρινιάζει, αλλά δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε, εμείς άνθρωποι είμαστε. Δεν προλαβαίνουμε. Δυστυχώς πάρα πολλή δουλειά, αλλά μαζεμένοι. Έχω τζάχι με ξύλα και τα ξύλα τα αγοράζω. Έχετε προμηθευτεί μεγάλη ποσότητα? Όχι. Πρώτα πειραντώνω μέχρι να πετύχω να ξαναπάρουμε. Τα τζάκια και οι σόμπες έχουν πάρει φωτιά στα χωριά, με τον τηλεοπτικό φακό να καταγράφει το χειμουνιάτικο κλίμα και τη διάθεση των πολιτών, οι οποίοι ενημερώνονται για τον καιρό, περιμένοντας πώς και πώς τον λευκό επισκέπτη. Θέλετε να πέσει χιόνι? Μακάρι να πέφτει. Καλό. Καλό για τον τόπο. Να ψοφήσουν τα μικρόβια όλα, άμα πέσει χιόνι. Διότι έχει γεμίσει ο κόσμος κουνούπια, σφίγγες, μύγες. Άλλος με ξύλα, άλλος με πετρέλαιο, άλλος με πυρήνα. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Εσείς με τι? Εμείς με πυρήνα. Κρυώνει τώρα? Όχι, τώρα είμαστε μια χαρά. Έχουμε εδώ το σομπάκι μας. Είναι με πυρήνα. Είμαστε καλά. Δόξα στον Θεό. Με τα πάει η Ρακή? Η Ρακή τώρα ποιο βράδυ θα πάει, που να πάμε να κοιμηθούμε λίγο ζεστά μετά. Πυρήνα. Μόλις έβαλα πυρήνα. 1000 κιλά, 140 ευρώ. Έχω 1000 κιλά κάψη. Άντε να κάψουμε ακόμα να γιο τρεις τόνους. Όταν περιμένετε την κακοκαιρία, βάλτε στο φουλ. Φουλ, τι να κάνουμε, μπορούμε να μην ζεσταθούμε.